Βέβαια, βέβαια. Πόντους, είναι πρώτο σκόρερ. Έπαιξε πολύ καλά και στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ παλεύει και παλεύει και ο Παπαντονίου. Είναι οι φάσεις που πάντοτε αρέσουν στον κόσμο. Παίκτες να βουτάνε για κάθε μπάλα. Να δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για να σώσουν μια κατοχή όπως συνέβη εδώ στη σειρά. Και με τον Σάκοτα και με τον Παπαντονίου. ...86-81 είναι από τις φορές του Σάκοντα το σκορ. 18 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, η επαναφορά από τον Μούρτο. Χρονολογικά θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση ο Waters, του φύγει πάνω από τα χέρια μας. Και έχουμε πάλι δύο τσαμπουκάδες εκεί, με τον Waters και τον Παπαντονίου, που μαλώνουν σαν τα κοκόρια. Όχι, δεν είναι... Δεν συγκρούστηκαν, δεν πιάστηκαν στα χέρια, αλλά είχαν trash talking και κουβεντούλες και τις έχουν και τώρα. Ωπα, μάλιστα αυτά μας έλεγαν τώρα. Υπήρχε ένταση από την αρχή του αγώνα. Την πλήρωσε ο Τζερέλ Μακτήλ με την αποβολή του με τις δύο τεχνικές ποινές. Πάμε κάτω. Ο Πάρης και ο Θανάσης βλέπουν τα πράγματα από πιο κοντά. Χωρίς λόγο έγινε, ναι, τώρα αυτό. Χωρίς λόγο έγινε. Σωστό. Όπως ο Μακνίλ στη φάση, στο timing της αποβολής του, πήγε μενόμενος πραγματικά προς τον πάγκο του Άρη, αλλά σαφώς πιο ήρεμος από ότι ο συμπαίκτης και συμπατριώτης του. Οι τρεις διαιτητές οι οποίοι κατευθύνονται προς την γραμματεία. Να δούμε κιόλας και τον κύριο Κόντα, τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης, και τον δεύτερο τον κύριο